Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετέβη την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας, όπου παρέστη στην ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών της άσκησης Ramstein Flag 2024. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντινάβαρχο Δημήτριο Ελευθέριο Κατάρα και τον Αρχηγό ΓΕ Αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη, παρακολούθησε διελεύσεις συμμαχικών αεροσκαφών, ξεναγήθηκε στους χώρους της άσκησης και ενημερώθηκε για τα σενάρια της. Την ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών συμμετείχαν ακόμα ο Διοικητής Αεροπορικών Συμμαχικών Δυνάμεων Πτέραρχος James Hecker και οι αρχηγοί των πολεμικών αεροποριών του Βελγίου, της Δανίας, της Εστονίας, της Κροατίας, της Λετωνίας, της Λιθουανίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Επίσης παρευρέθηκαν οι πρέσβεις του Βελγίου Μαρκ Καλκόεν, της Γαλλίας Λορένσο Ερ, της Ουγγαρίας Ζολτ Σάντορ, της Πορτογαλίας Ρουί Μετσιέιρα, η επιτετραμένη στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ως εκπρόσωπος του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρία Όλσον και η επιτετραμένη της πρεσβείας της Ρουμανίας Μιωάρα Φλωρίνα Πτούτ, καθώς και η ακόλουθη άμυνας ξένων συμμαχικών χωρών. Ο κύριος Δένδιας ανέφερε στο χαιρετισμό του στους συμμετέχοντες στην άσκηση. Κυριαρχία της ελληνικής αεροπορίας να φιλοξενεί την πολυεθνική άσκηση Ramstein Flag 24. Μια συμμαχική άσκηση που διεξάγεται για πρώτη φορά με τη συμμετοχή 89 μαχητικών αεροσκαφών, 12 αεροσκαφών υποστήριξης από 13 χώρες. Επιχειρούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ με βάση το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας και αυτή η άσκηση δεν αποτελεί μια απλή επιχειρησιακή εκπαίδευση. Αποτελεί μια δοκιμή διαλειτουργικότητας μεταξύ των αεροπορικών συμμαχικών δυνάμεων. Για να μπορούν να αντιμετωπίσουν σύγχρονες απειλές στον τομέα της αεροπορικής άμυνας και της ασφάλειας. Συλλογικά όλοι μαζί, όπως επιτάσσουν οι αρχές της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Η ενσωμάτωση καινοτόμων τακτικών στην αεράμυνα είναι επιβεβλημένη στη γεωπολιτική συγκυρία. Και η παρουσία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας του ΝΑΤΟ στις εξελισσόμενες διεθνείς συγκρούσεις είναι πιο αναγκαία παρά ποτέ. Κυρίες και κύριοι, η επιλογή της Ελλάδας από την Συμμαχία ως διοργανώτριας χώρας υπογραμμίζει τη γεωστρατηγική αξία της πατρίδας μας και επιβεβαιώνει το στρατηγικό μας ρόλο στη συλλογική άμυνα. Με τις νέες μας αεροπορικές πλατφόρμες, τα F-16 Viper, τα Rafale, αλλά και την επικείμενη απόκτηση των F-35, ανοίγω παρένθεση για να πω ότι με χαρά βλέπω F-35 εδώ στην Ανδραβίδα. Σε λίγο καιρό εδώ θα βρίσκονται τα F-35 με τα ελληνικά χρώματα. Αλλά και εκτός από αυτό, με την δημιουργία του αντιεροπορικού και του αντιντρόουν χώρου που έχω προαναγγείλει, η Ελλάδα αποκτά άλλες δυνατότητες για να προστατεύσει τα εθνικά δίκαια, τα συμμαχικά δίκαια, τα ευρωπαϊκά δίκαια, τον εθνικό ορίζοντα, τον ευρωπαϊκό ορίζοντα, τον συμμαχικό ορίζοντα. Για να μπορεί να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προβάλλοντας την πατρίδα μας ως τον αξιόπιστο και σοβαρό σύμμαχο, τον πυλώνα της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν από αυτή. Επιβεβαιώνοντας για μια φορά ακόμα τη δέσμευση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη διασφάλιση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Δεν χρειάζεται να θυμίσω ότι το ΝΑΤΟ είναι η πιο επιτυχημένη στρατιωτική συμμαχία στην ιστορία αυτού του πλανήτη. Όμως πάντα υπογραμμίζω ότι είναι μια συμμαχία αξιών, ταγμένη στην υπεράσπιση όχι μόνο των χωρών αλλά που ανήκουν στη συμμαχία, αλλά του διεθνούς δικαίου. Και το ΝΑΤΟ οφείλει όχι μόνο να προασπίζει ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, αλλά ένα πρότυπο ελευθερίας, δημοκρατίας, διεθνούς δικαίου, τήρησης των αρχών του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό
που στα αγγλικά το περιγράφουμε ως Rules-Based International Order. Συγχαίρω λοιπόν θερμά, από καρδιάς, όλους τους συμμετέχοντες, ιδίως την ελληνική πολεμική αεροπορία που συντόνισε με άψογο τρόπο αυτή την πολύ πολύ μεγάλη άσκηση, και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης από καρδιάς τους συμμάχους και φίλους μας για την παρουσία τους εδώ και την αδιάλειπτη συνεργασία τους στην κοινή μας δέσμευση. Ladies and gentlemen, allow me to conclude in English again. This exercise serves as a powerful reminder, a very powerful reminder of the strength of our alliance and of the readiness of our forces. Greece's enhanced capabilities through advanced platforms, we ensure that my country remains steadfast in our commitment to our collective defense, to defense of our countries, but most important, to defense of our ideals as we face the very complex challenges of the 21st century from the powers of evil. Thank you so much for participating in Ramstein 24 and for contributing to its great success. Thank you. Enjoy your presence here. Welcome in Greece. Είμαστε στην Πελοπόννησο, στο φράγμα, και μπορεί να περάσει. Πρέπει στην όρια θέση και μπορεί να είναι με δεξιά και ότι ο κλειοκύρα μου τα βάλε. Μπορεί να είναι 3-60. Four hours or 12 hours. Then you feel good.